Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τελευταία μέρα του Ιούλη, σήμερα Τρίτη, 31 Εβδόμου 2018, είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση Επιλογές για να παρακολουθήσουμε μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Μπορείτε πάντα να μας παρακολουθείτε από όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο στη διεύθυνση επιλογές.tv. Και να περάσουμε αμέσως στα θέματα της ημέρας. Η Επιτροπή Γαβρόγλου ολοκλήρωσε την πρότασή της για τη συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας Σερών και ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Καβάλα. Η παρουσίαση της πρότασης αναμένεται να γίνει σε εκδήλωση που θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου μέσα στο καλοκαίρι. Η απόφαση έχει πάρθει και ακόμα ένα νέο ίδρυμα με τη μέθοδο των συγχωνεύσεων γεννέται με την ονομασία Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι το Σάββατο που μας πέρασε το πρωί στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη έγινε μια συνάντηση παρουσία του Υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κ. Αγγελόπουλου, των μελών της διευρυμένης πλέον επιτροπής η οποία θα εξέταζε την συνέργεια και του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης μαζί με το Διεθνές, το ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία είχαν καταλήξει ήδη σε μία μεταξύ τους συμφωνία. Αυτή η Επιτροπή συνεδρίασε με πολύ καλό κλίμα. Η συνεδρίαση διάρκησε περίπου 4 ώρες και καταλήξαμε σε μία, θα λέγαμε, καταρχήν συμφωνία, η οποία οδηγεί στη δημιουργία ενός καινούριου μεγάλου πανεπιστημίου. Θα είναι μάλλον το τρίτο μεγαλύτερο από άποψη φοιτητών σε όλη την Ελλάδα, στο οποίο πλέον θα μετέχει και το ΤΕΗ Θεσσαλονίκη. Το κέρδος το δικό μας είναι ότι ενώ με την προηγούμενη συμφωνία το τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης θα σταματούσε να παίρνει φοιτητές από του χρόνου και θα έμπαινε σε μετάβαση, δηλαδή θα κινδύνευε να κλείσει, όπως επίσης και το τμήμα στο Κιλκής, το οποίο ανήκει στο ΤΕΗ Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα η πρόταση είναι να δημιουργηθεί μια καινούργια τρίτη σχολή με έδρα της ΣΕΡΕΣ, στην οποία θα ενταχθεί το τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης, το οποίο εμείς επιθυμούμε να εξελιχθεί σε ένα τμήμα καθαρής αρχιτεκτονικής, και μόνο στην περίπτωση που αυτό δεν θα μπορεί για διάφορους λόγους αντιδράσεις και τα λοιπά να γίνει αποδεκτό, σε ένα τμήμα εσωτερικής αρχιτεκτονικής, και στην οποία σχολή θα ενταχθεί και το τμήμα του Κιλκής, το οποίο, όπως είπαμε, και αυτό θα έμπαινε σε μετάβαση. Είναι εύκολο, κύριε Χασάπη, να μας πείτε αναλυτικά τις σχολές και τα τμήματα, για να τα παρουσιάσουμε αναλυτικά? Ναι. Όσον αφορά αυτά που είχαμε συμφωνήσει και προηγουμένως, θα είναι η Σχολή Μηχανικών, η οποία αποτελεί την εξέλιξη της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών. Σε αυτή θα έχουμε το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ένα τμήμα το οποίο τώρα μαζί με το τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας είναι ενιαίο. Αυτά τα δύο θα ξαναχωρίσουν όπως ήταν παλαιότερα. Θα έχουμε δηλαδή και ένα τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, ένα τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και ένα τμήμα το οποίο θα έχει σχέση με την πληροφορική και ο ακριβής τίτλος του οποίου είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Θα είναι η εξέλιξη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής. Από εκεί και πέρα θα έχουμε την εξέλιξη της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας σε Σχολή Οικονομικών Σπουδών. Σε αυτήν το τμήμα Λογιστικής θα εξελιχθεί σε ένα τμήμα επίσης Οικονομικών Σπουδών, δηλαδή θα πάει λιγάκι πιο πολύ προς τα πανεπιστημιακά ισχύοντα, ενώ το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων θα μετονομαστεί σε τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Και θα έχουμε την τρίτη καινούρια σχολή, στην οποία πλέον θα έχουμε ένα τμήμα αρχιτεκτονικής ή εσωτερικής αρχιτεκτονικής και στην οποία σχολή θα ανήκει και το τμήμα που έχει σχέση με ένδυση και βρίσκεται στο Κιλκής. Επίσης να πω ότι στη Σχολή Οικονομικών θα ανήκει και το τμήμα της Κατερίνης, το οποίο όμως θα βρίσκεται στην Κατερίνη. Δηλαδή θα έχουμε συνολικά 9 τμήματα σαν κόμβος σερών, από τα οποία τα 7 θα είναι στις ΣΕΡΕΣ. Πιστεύω ότι συνειδητοποίησαν ότι εμείς ήμασταν πολύ συνεπείς, ότι η αντίδρασή μας ήταν δικαιολογημένη. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι υποχώρησε και το ΤΕΗ Θεσσαλονίκης, το οποίο όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία τον Ιανουάριο θεωρούσε ότι το μόνο το οποίο μπορεί να μείνει στις ΣΕΡΕΣ και την Καβάλα είναι παραρτήματα των δύο το πολύ τμήματων. Τώρα αναγκάστηκε να υποχωρήσει μετά από όλη αυτήν εδώ την περίοδο.
Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα υπάρξουν δυσκολίες. Δυσκολίες θα υπάρξουν γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή τα τέσσερα ιδρύματα έχουν τέσσερα διαφορετικά αφημείς στον τακτικό τους προϋπολογισμό και άλλα τόσα στον ειδικό λογαριασμό και θα πρέπει να μείνει ένα από το καθένα. Όλα αυτά απαιτούν μεγάλη προσπάθεια. Επίσης θα έχουμε τμήματα παλιά τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν για κάποια χρόνια και ταυτόχρονα τα καινούργια πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία θα ξεκινήσουν να λειτουργούν. Επίσης το διοικητικό μοντέλο ακόμη δεν έχει βρεθεί ποιο πρέπει να είναι έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των Σερών και της Καβάλας. Αλλά εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι το Υπουργείο κατανοεί τις ανησυχίες μας και διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει να κάνει ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε τα πλαίσια του εσωτερικού κανονισμού και του οργανισμού του καινούργιου ιδρύματος να κατοχυρωθεί ο κόμβος των Σερών και ο κόμβος της Καβάλας. Κύριε Πρίτανη, και κάτι τελευταίο. Είστε ικανοποιημένος από τους τοπικούς φορείς του νομού μας? Δηλαδή υπήρχε επικοινωνία, στήριξη στον αγώνα αυτό ή το βλέπαν από μακριά με τα κιάλια, να το πω και με συγχωρείτε για τη φράση? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Για να πω την αλήθεια, ήταν και δικιά μας επιθυμία να μην εμπλακούν άμεσα χωρίς να υπάρχει ανάγκη. Γιατί ξέρετε, δημιουργούνται τριβές μεταξύ των αντιστοίχων φορέων από την Καβάλα, Θεσσαλονίκη κτλ. Υπήρχε μία ενημέρωση των αρχών, υπήρχε μία διακριτική στάση. Νομίζω ότι ήταν σωστή η στάση τους και είμαι σίγουρος ότι αν χρειαζόμασταν, αν κάτι δεν πήγαινε καλά και χρειαζόμασταν τη συμπαράστασή τους, θα την είχαμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε. Την αντίθεσή του στην πρωτοβουλία Δημοτικών Συμβούλων να ζητήσουν την ανάκληση της απόφασης με την οποία ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Σερών, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, και να του ζητηθεί να επιστρέψει το χρυσό κλειδί της πόλης σχετικά με τη στάση του στο θέμα της ονοματολογίας των Σκοπίων, εξέφρασε ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης. Συνέστησε ψυχραιμία και να κυριαρχήσει η λογική και γνωστοποίησε πως οι κύριοι Χρήστος Γρηγοριάδης και Χρήστος Χαρίτος απέστειλαν την υπογραφή τους. Στο κενό φαίνεται πως τελικά πέφτει το αίτημα των 8 Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Σερών από διάφορες παρατάξεις για σύγκληση του Δημοτικού Οργάνου με θέμα την άρση της απόφασης να κηρυχθεί επίτιμος Δημότης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και να επιστραφεί το χρυσό κλειδί της πόλης. Αυτό συνέβη διότι δύο από τους 8 συμβούλους απέστειλαν την υπογραφή τους. Πρόκειται για τους κυρίους Χρήστο Γρηγοριάδη και Χρήστο Χαρίτο, αντιδήμαρχοι στην ιδιότητά τους. Και έτσι δεν υπάρχει προϋπόθεση των 8 που απαιτούνται για να προχωρήσει το αίτημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και να γίνει αποδεκτό. Οι λόγοι για το αίτημα των συμβούλων είναι εθνικοί και πατριωτικοί, καθώς υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με την παθητική του στάση και τη συμπεριφορά του πριν και μετά την υπογραφή στις πρέσπες και τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Σκοπίων την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, ανέχεται και επιδοκιμάζει την παραχώρηση του ονόματος Μακεδονίας στα Σκόπια, την αναγνώριση της μακεδονικής εθνότητας nationality στο αγγλικό κείμενο και την αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας. Κατά την άποψή μας, τονίζουν οι 8 Δημοτικοί Σύμβουλοι όλα τα παραπάνω κύρια στοιχεία της Άνω Συμφωνίας ενισχύουν αλυτρωτισμούς αντί να τους αποτρέπουν και προκαλούν ανέτεια εθνικό κίνδυνο εις χώρων μακρών. Έχει έρθει μια επιστολή από διαφορετικές παρατάξεις, υπογραφές 8 Δημοτικών Συμβούλων, οι οποίες ζητούν, αίτημά τους είναι να έρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα την ανάκληση της απόφασης του 2016, τον 11ο του 2016, που αφορά για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να γίνει ανάκληση λοιπόν της απόφασης, τόσο για το χρυσό κλειδί της πόλης να επιστραφεί, αλλά και η ιδιότητα αυτή που του δόθηκε τιμητικά το επίτιμο Δημότη των Σερών να επιστραφεί και αυτή, να ανακληθεί και αυτή. Εγώ, επειδή απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον κανονισμό, είμαι υποχρεωμένος εκ του κανονισμού να το φέρω το θέμα, το οποίο βέβαια δεν υπάρχει λόγος να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα στο καλοκαίρι. Είναι όπως είναι προγραμματισμένο και ήδη το έχω δρομολογήσει για τις 29 Αυγούστου. Τότε θα συζητηθεί το θέμα και τότε θα αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το τι θα πράξουμε. Την ίδια ώρα, την αντίθεσή του στην Πρωτοβουλία Δημοτικών Συμβούλων να ζητήσουν την ανάκληση της απόφασης με την οποία ανακηρύχθηκε επίτιμος Δημότης Σερών ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος
εξέφρασε μέσω της ΕΡΤ ο Δήμαρχος Σερών Πέτρος Αγγελίδης. Μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, χαρακτήρισε την ενέργεια των Δημοτικών Συμβούλων απαράδεκτη και επικίνδυνη. «Είμαι κάθετος και οριζοντίος αντίθετος με την ενέργεια αυτή», είπε ο κ. Αγγελίδης και σημείωσε ότι ο Δήμος ακολουθεί τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ για το θέμα. Συνέστησε ψυχραιμία και να κυριαρχήσει λογική και γνωστοποίησε πως οι κύριοι Γρηγοριάδης και Χαρίτος απέστησαν την υπογραφή τους. «Είμαι αντίθετος και το θεωρώ απαράδεκτο. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο, η Δήμη, το οποίο λέγεται ΚΕΔΕ, ναι. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Ναι. Και στο θέμα και στο Σκοπιανό, λοιπόν, ό,τι αποφάσεις πήρε η ΚΕΔΕ, εμείς ως Δημοτική Αρχή, όπως και για άλλα θέματα, σεβόμαστε τις αποφάσεις της ΚΕΔΕ, τις ακολουθούμε, λοιπόν, και δεν είναι δυνατόν να γίνονται μεμονωμένες, βιαστικές και θα έλεγα ενέργειες που είναι επικίνδυνες κιόλας, χωρίς οι ενέργειες αυτές να έχουν σχέση με το σύνολο των Δήμων. Έτσι, με αποφάσεις δηλαδή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Επειδή κάποιοι Δημοτικοί Συμβούλοι και της δικής σας παράταξης, ήσασταν ενημερωμένος για το τι θα κάνουν? Κοιτάξτε, όχι, ήδη οι δύο Δημοτικοί Συμβούλοι έχουν αποσύρει τις υπογραφές τους. Ποιοι δηλαδή? Ο κύριος Χαρίτος και ο κύριος Γρηγοριάδης Χρήστος έχουν αποσύρει τις υπογραφές τους. Θα χρειάζεται ψυχραιμία, σύνεση. Έτσι, το θέμα άλλωστε αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα. Υπάρχει δρόμος. Και κατά την άποψή μου πρέπει να πριτανεύει η λογική και η ψυχραιμία. Μάλιστα. Εγώ επαναλαμβάνω, είμαι καθέτος και οριζοντίος αντίθετος με αυτό που πάει να γίνει και πιστεύω να μην γίνει. Θα πρέπει να στηρίζουμε τους θεσμούς, να σεβόμαστε τους θεσμούς και όχι τα πρόσωπα. Αυτό μας διδάσκει η δημοκρατία, τονίζει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών, Θόδωρος Αραμπατζής, εκφράζοντας την προσωπική του άποψη για το θέμα. Η δικιά μου η άποψη είναι ότι πρέπει να στηρίζουμε τους θεσμούς, να σεβόμαστε τους θεσμούς και όχι τα πρόσωπα. Νομίζω ότι η δημοκρατία αυτό μας λέει, αυτό μας διδάσκει και αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε. Η πιο δημοφιλής πολιτική στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενέργησε το βαρόμετρο Γνατία Point of View, πρώτος στα πολιτικά πρόσωπα έρχεται ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ακολουθεί ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Γκιουλέκας. Σε πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με την πολιτική, εντυπωσιακή είναι η πρωτιά του Νίκου Γκάλη, η μεγάλη άνοδος του Ιβάν Σαββίδη και η υψηλή θέση του Γιάννη Μασούτη. Η άνετη διατήρηση του Απόστολου Τζιτζικώστα στην πρώτη θέση και η εντυπωσιακή ανάκαμψη του Ευάγγελου Βενιζέλου είναι δύο από τα αξιοσημείωτα ευρήματα στη μέτρηση της δημοφιλίας των πολιτικών στην Κεντρική Μακεδονία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εξαμηνιαίου πολιτικού βαρόμετρου Εγνατία Point of View, που παρουσιάζει η Voria.gr. Σε ό,τι αφορά τις μη πολιτικές προσωπικότητες, ο Νίκος Γκάλης παραμένει το πιο δημοφιλές πρόσωπο στην Κεντρική Μακεδονία, ακολουθούμενος από τον Γιάννη Μασούτη, που κάνει δυναμική πρώτη παρουσία στο βαρόμετρο, και στη συνέχεια από τον Ιβάν Σαββίδη, η δημοφιλία του οποίου παρουσιάζει μεγάλη άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί ότι τα ποσοστά δημοφιλίας στους περισσότερους πολιτικούς είναι αυξημένα, καθώς άλλοι ευνοούνται από τη στάση τους στο μακεδονικό, άλλοι από την αυξανόμενη συσπήρωση των κομμάτων, δεδομένου ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πια σε προεκλογική περίοδο, και άλλοι από την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς τους. Αξιοσημείωτη επίδοση καταγράφει ο Ευρωβουλευτής Κώστας Χρυσόγονος με 32,8% από 29,5% τον Ιούνιο. Ενώ ακολουθούν σε χαμηλότερα επίπεδα η Φάμελος, Αχτσιόγλου, Αμανατίδης και η Μαρία Κόλια Τσαρουχά, που ως υπουργοί εισπράττουν βέβαια και την κυβερνητική φθορά, αλλά σημειώνουν αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Σε ό,τι αφορά τα μη πολιτικά πρόσωπα για τα οποία ζητήθηκε η γνώμη των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας από το βαρόμετρο του Ιουλίου, ο Νίκος Γκάλης είναι η πιο δημοφιλής προσωπικότητα στην Κεντρική Μακεδονία, με τις θετικές γνώμες να φτάνουν στο 76,8% για τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ. Δυναμική άνοδο, άνω του 18%, σημειώνει στο βαρόμετρο Ιουλίου η δημοφιλία του ομογενή επιχειρηματία και μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη, φτάνοντας ποσοστό θετικών απαντήσεων ίσο με 55,8% από 37,2% τον περασμένο Δεκέμβριο. Αναφορικά με την πρόθεση ψήφου στην Κεντρική Μακεδονία, η Νέα Δημοκρατία αυξάνει τη διαφορά της από τον ΣΥΡΙΖΑ στις 16,4 μονάδες,
από 13,6 στην προηγούμενη μέτρηση. Αν και πρέπει να σημειωθεί ότι στην Κεντρική Μακεδονία ο ΣΥΡΙΖΑ διατηρεί τις δυνάμεις του σε σχέση με τον Δεκέμβριο, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό του στη Βόρεια Ελλάδα και καταγράφοντας τη μικρότερη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τις μετρήσεις στις άλλες περιφέρειες. Η έρευνα πολιτικό βαρόμετρο Εγνατία Point of View έγινε στο διάστημα 6 έως 11 Ιουλίου στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν ποσοτική, τηλεφωνική, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Συμμετείχαν σε αυτή 1.203 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών. Ξεκινούν από σήμερα οι νέες αιτήσεις στην ειδικά για την επαγωγή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλουν και όσοι έχουν υπαχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο στο παρελθόν, προκειμένου να επαναξιολογηθούν. Ξεκίνησε σήμερα η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, όπως αναμενόταν και ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι όλα τα πρόσωπα που δηλώνονται ως μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος εφόσον υποχρεούνται. Την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Ανοίγει τώρα το σύστημα και όσοι δεν μπήκαν ποτέ στο κοινωνικό τιμολόγιο ή όσοι από αυτούς για τον Α ή Β λόγο είχαν απορριφθεί μπορούν να πάνε σε κάποιο λογιστή ή να μπουν σε ένα στο σύστημα από το TaxisNet στο ειδίκα και να κάνουν καινούργιο κοινωνικό τιμολόγιο. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι όσοι εντάχθηκαν στο καινούργιο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει οπωσδήποτε να το ξανακάνουν με τις καινούργιες φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή όσοι πήραν το λογαριασμό τους και έχουν πάνω γράφει κοινωνικό τιμολόγιο Α, Β ή οτιδήποτε άλλο γράφει, θα πρέπει πάλι εξ αρχής να πάνε σε κάποιο λογιστή να τους κάνει το καινούργιο κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο στο τέλος των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το κοινωνικό τιμολόγιο μέχρι την 30 Νοεμβρίου του 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας, όπως προβλέπει και ο νόμος, από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το Υπουργείο καλεί επίσης τους Δήμους να προχωρήσουν άμεσα στη συγκρότηση των επιτροπών που θα κρίνουν τις αιτήσεις καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα για επανασύνδεση με βοήθημα από το κράτος. Κύριε Σικύρη, να καλησπέρισουμε τηλεφωνικά τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Κότα, να μας πει δύο λόγια για την επιστολή του κ. Καραθανάση σχετικά με τις συνομιλίες για τον Πανσεραϊκό. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Από ό,τι φαίνεται, δεν τα βρήκαν ο Μουσικός Γυμναστικός Σύλλογος Πανσεραϊκός μαζί με τον κύριο Καραθανάση, ο επιχειρηματίας, ο γνωστός επιχειρηματίας, ο οποίος ήθελε να πάρει τον Πανσεραϊκό. Να πούμε ότι χθες δεν βγήκε καπνός μέσα από τη σύσκεψη που έλαβε χώρα στα γραφεία του Συλλόγου. Σήμερα υπήρχε διορία μέχρι τις 11 για να απαντήσει ο κύριος Καραθανάσης. Τελικώς στάλει ένα δελτίο τύπου και στον Μουσικό Γυμναστικό Σύλλογο Πανσεραϊκός αλλά και στα μέσα ενημέρωσης. Πληροφορίες μας λένε ότι αύριο ο κύριος Καραθανάσης θα δώσει συνέντευξη τύπου για να απαντήσει στους δημοσιογράφους του αθλητικού ρεπορτάζ για τα όσα συνέβησαν όλο αυτό το διάστημα με τον ίδιο και για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Τώρα εντάχει να σας πω εγώ ότι στο δελτίο τύπου ο κύριος Καραθανάσης κάνει λόγο για αδιαφορία και περιφρόνηση, όπως λέει ένιωσε από το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη στιγμή. Όμως με γνώμονα το συμφέρον της ιστορικής ομάδας του Πανσεραϊκού, περίμενα, λέει ο κύριος Καραθανάσης, να συζητήσω το σχέδιο της σύμβασης που είχε ετοιμαστεί, πλην όμως δεν επιτεύχθηκε η τελική συμφωνία. Ενημερώνει ότι αποδέχθηκε τους οικονομικούς όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Ανέλαβα, λέει ο κ. Καραθανάσης, όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία. Κατέθεσα εγγυητική επιστολή στην Συνδεστική Τράπεζα των Σερών, καλής εκτέλεσης ύψους 200.000 ευρώ. Η διαφωνία μου με το σχέδιο σύμβασης υπήρξε σε βασικά σημεία που αφορούσαν τον σχεδιασμό μου για το μέλλον του Πανσεραϊκού. Και αναφέρεται βεβαίως στη συνέχεια ότι απέτησε ως έφορος του ποδοσφαιρικού τμήματος
να ευρεθεί άμεσα λύση για τη λειτουργία Ακαδημιών Ποδοσφαίρου και για την συμμετοχή του στα πρωταθλήματα της ΕΦΣΕΡΟΝ, διότι κατά την διεξαγωγή του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ύπαρξη Ακαδημιών Ποδοσφαίρου. Κάνει μία αναδρομή στο παρελθόν τι ακριβώς είχε συμφωνηθεί και με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πασαρικού, με τον Αθλητικό Σύλλογο Πασαρικός. Αυτά θα σας τα πει και ο κύριος Χατζημιχαηλίδης στη συνέχεια. Και απευθυνόμενος τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπενθυμίζει ο κύριος Καραθανάσης ότι το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από ανδιοτελείς και ικανούς συμπατριώτες μας και όχι από μόνιμους γανζωμένους, όπως λέει, στο αξίωμά τους παράγοντες. Και ότι όλοι μας θα κριθούμε όχι από τα όσα λέμε, ούτε από τις προθέσεις μας, αλλά από τις πράξεις μας. Τελειώνοντας την επιστολή του, ο κ. Καραθανάσης ευχαριστεί όλους όσους αγαπάνε αληθινά τον Πασαρικό, δύναμη και καλή απόδοση της πορείας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ανάση. Μάλιστα. Δημήτρη, έχουμε εδώ και τον πρόεδρο του Πασαρικού. Θα συζητήσουμε την επιστολή του κύριου Καραθανάση και τις συνομιλίες. Σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχεις να προσθέσεις. Αυτά θα περιμένουμε να ακούσουμε και τον κύριο Χατζημιχαηλίδη. Θα περιμένουμε αύριο να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανάση στην συνέντευξη που θα παραχωρήσει. Και εδώ είμαστε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με την ομάδα. Πληροφορίες πάντως λένε ότι, αν και δεν έχω το καλό το αθλητικό ρεπορτάζ, πληροφορίες λένε ότι υπάρχει Plan B, το οποίο θα σας πει ο κύριος Χατζημιχαηλίδης. Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Να πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στον πρόεδρο του Πανσεραϊκού, τον κύριο Βασίλη Χατζημιχαηλίδη, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα, κύριε Χατζημιχαηλίδη. Καλώς ήρθατε. Να δούμε τι γίνεται. Τι έγινε, μάλλον, όλο αυτό το διάστημα με τις συνομιλίες. Ο κύριος Καραθανάσης έβγαλε μια επιστολή στην οποία απαντάτε, τη γνωρίζετε πολύ καλά. Ένιωσε, λέει, περιφρόνηση. Περιφρόνηση, γιατί να νιώσει? Δεν κατάλαβα. Θα θέλω να μας το εξηγήσει αυτό. Νομίζω αύριο στη συνέντευξη τύπου. Να νιώσει ίσα που τον δεχτήκαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεχτήκαμε μαζί με τους δικηγόρους του, με συναδέλφους μου δηλαδή. Μιλήσαμε, εξηγήσαμε, θέσαμε τους όρους. Ζητήσαμε από τον ίδιο να μας θέσει υπόψη την πρότασή του, μας την έθεσε υπόψη. Την πρώτη συνάντηση που είχαμε, εξηγήσαμε από την πρώτη στιγμή ότι θέμα Ακαδημιών δεν μπορεί να τεθεί στην παρούσα φάση, οπότε μην επιμένουμε σε αυτό εδώ για να προχωρήσει η συζήτηση. Δέχτηκε τότε σε πρώτη φάση να σταματήσουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα ότι δεν θα τεθεί τέτοιο θέμα. Ζήτησε από εμάς το συμφωνητικό. Στη συνέχεια ζητήσαμε και εμείς, του είπαμε ότι ωραία, εμείς το έχουμε το συμφωνητικό έτοιμο. Πείτε μας όμως αν θέλετε κάποιους όρους για να τους συμπεριλάβουμε μέσα, ούτως ώστε να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Δεν μας απάντησε, επέμενε να στείλουμε το συμφωνητικό, το στείλαμε το συμφωνητικό πράγματι και ξαφνικά βλέπουμε ένα συμφωνητικό το οποίο αφαιρούσε κάποια θέματα, κάποιους όρους τους οποίους είχαμε βάλει εμείς, αλλά έβαζε και ένα θέμα με τις ακαδημίες. Αυτό τον όρο για τις ακαδημίες τον διορθώσαμε, έτσι όπως έπρεπε να είναι. Για τα άλλα τα θέματα που απάλληψε ο κ. Καραθανάσης και ήταν προϊόν της συζήτησης και διαπραγμάτευσης, ήταν ένα ποσοστό το οποίο θα δικαιούνταν από τα εισιτήρια ο Πανσεραϊκός, ο Μουγουσού, εραστέχνης. Δεν επιμείναμε και εμείς αυτό, γιατί θέλαμε το καλό του Πανσεραϊκού και να προχωρήσει η συζήτηση. Και το δεύτερο ήταν να δεσμευτεί σε κάποια χρόνια που θα είναι ο Πανσεραϊκός στη Γάμα Εθνική και πότε θα μπορέσουμε να ανέβει ο Πανσεραϊκός, αυτό που είναι το ζητούμενο για όλους μας. Σε αυτό δεν θέλησε να δεσμευτεί και έθεσε ως θέμα το θέμα των ακαδημιών. Από εκεί και πέρα, για τις ακαδημίες υπάρχει ένα συμφωνητικό και το οποίο πρέπει να τηρηθεί. Ναι, αλλά είναι προϋπόθεση στη Γάμα Εθνική να συμμετέχουν και ακαδημίες. Αυτό, πολύ καλά, ευχαριστώ που με το ρωτάτε. Αυτό το διασφαλίζουμε, αφού έχουμε ακαδημίες δικές μας. Έχουμε 250 με 300 παιδιά τουλάχιστον στις ακαδημίες. Είναι δυνατόν να μην συμμετέχουμε στη Γάμα Εθνική στο πρωτάθλημα με ακαδημίες? Είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή. Είναι σίγουρο ότι θα συμμετέχουμε στο πρωτάθλημα των ακαδημιών. Δεν τίθεται θέμα. Ναι, αλλά βοηθήστε μας λίγο τώρα. Θα συμμετέχαν ακαδημίες του Πανσεραϊκού, αλλά είναι με τον Πίγασο λίγο. Υπάρχει λίγο μια συνεργασία. Υπάρχει συνεργασία δύο ακαδημιών. Όπως ξέρετε, η συνεργασία βοηθάει, έτσι, βοηθάει γενικά.
Εμείς κάναμε αυτή τη συνεργασία γιατί τότε οι ακαδημίες μας δεν είχαν μέρος να προπονηθούν τα παιδιά που υπήρχαν. Κάναμε λοιπόν τη συγχώνευση αυτή των ακαδημιών, κάναμε αυτή τη συνεργασία και ξαφνικά από εκεί που ήμασταν 70 παιδιά, για παράδειγμα, που είχαμε 70 παιδιά, γίναμε 270. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα? Είναι ή δεν είναι καλό? Αυτά τα παιδιά όλα έχουν τη φανέλα του Πανσεραϊκού, τραγουδάνε τον ύμνο του Πανσεραϊκού, είναι όλοι πανσεραϊκοί, έρχονται και οι γονείς, έτσι, έρχονται στο γήπεδο, δηλαδή δεν ήταν καλό αυτό εδώ? Κάναμε λοιπόν αυτές τις ακαδημίες, έχουμε αυτά τα παιδιά, έχουμε ομάδες υποδομών, έχουμε μία ομάδα που παίζει στο τοπικό, τον Πίγασο, που είναι από παιδιά τα οποία οριμάζουν παικτικά μέσα από τις ακαδημίες μας. Έχουμε την ΚΑΠΑ 20 που και αυτή την στελεχώσαμε με παιδιά των ακαδημιών μας. Άρα λοιπόν πού βλέπουμε κάτι κακό και το μεμπτό? Η πρώτη ομάδα, να σας πω, η ιατρική ομάδα, έχει το δικαίωμα να έρχεται και να παίρνει όποιον παίκτη θέλει από τις ακαδημίες, από τις υποδομές, και να τον βάζει στην πρώτη ομάδα. Άρα λοιπόν αυτό εδώ το καλό οικοδόμημα το οποίο κτίσαμε, γιατί δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο κύριος Καραθανάσης ή οποιοσδήποτε επενδυτής? Τι θέλει περισσότερο? Εσείς μίλησες, εμείς δεν ξέρουμε πού ακριβώς είναι ενδιαφέρον, προσπαθούμε να καταλάβουμε. Γιατί αν θα ήταν, δεν μίλησε για διάλυση των ακαδημιών, είπε απλά οι ακαδημίες να περάσουν καθαρά στον Πανσεραϊκό, αν καταλαβαίνω καλά. Μα οι ακαδημίες είναι στον Πανσεραϊκό. Από εκεί και πέρα ήθελε τη διάλυση της συμφωνίας. Το όνομα πειράζει δηλαδή? Όχι, το όνομα είναι Πανσεραϊκός, ξεκάθαρα. Ήθελε τη διάλυση της συμφωνίας, ούτως ώστε η ακαδημία, να χωρίσει η Ακαδημία του Πανσεραϊκού με την Ακαδημία του Πίγασου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, εμείς απαντήσαμε στον κύριο Καραθανάση και τον είπαμε: ωραία, αυτό εδώ που λέτε σαν επενδυτής να το δούμε. Σε αυτή τη φάση όμως τώρα που είμαστε, σε αυτή τη χρονική στιγμή, δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί δεν έχουμε από εσάς κάποια διαβεβαίωση για το πού θα πάνε να προπονηθούν τα παιδιά. Δεν υπάρχουν υποδομές. Πού θα πάτε, σε ποιο γήπεδο θα πάτε, με ποιους προπονητές? Δηλαδή να πάμε να διαλύσουμε κάτι που έχουμε έτοιμο με μια αβεβαιότητα, για μια αβεβαιότητα στην οποία δεν μας δίνετε κάποιες απαντήσεις? Είπαμε να το δούμε. Εάν μας έδινε αυτές τις απαντήσεις, ότι ξέρετε θα πάμε στο τάδε μέρος, σε αυτές τις εγκαταστάσεις, θα έχουμε αυτούς τους προπονητές, δηλαδή ένα πλάνο, ένα σχέδιο, τότε ευχαρίστως να μπαίναμε στη συζήτηση, ναι, να προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση της συνεργασίας που έχουμε, η οποία μόνο καλό έχει δώσει αυτή τη στιγμή στον Πανσεραϊκό. Μάλιστα. Έτσι οι άλλοι έχουν βαλτώσει συζητήσεις, δεν φαίνεται να συνεχίσει την συζήτηση. Σήμερα περιμέναμε τον κύριο Καραθανάση στις 11 η ώρα να έρθει και να δούμε, ίσως να συζητούσαμε κάποια θέματα και θα μπορούσαμε να βρούμε λύση. Πιστεύω ότι ο κύριος Καραθανάσης βρήκε αυτή την αφορμή πάνω στις ακαδημίες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την δικιά μας τη δυσκολία πάνω σε αυτό το θέμα, και δεν προσήλθε. Έστειλε μία επιστολή την οποία διάβασε ο κύριος Κώτας, την έχετε μπροστά σας, και στην ουσία τορπιλίζει τις συμφωνίες και τις όποιες συνομιλίες. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για συνέχεια. Κύριε Χατζημιχαηλίδη, ο κύριος Καραθανάσης έχει ενδιαφερθεί και παλιότερα για τον Πανσεραϊκό. Είναι δεύτερη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν καταλήγεται κάπου. Γιατί άραγε? Έτσι θα αναρωτιόταν ο φίλαθλος, τι χαλάει? Αυτός θέλει, εσείς θέλετε? Εμείς θέλουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το αν θέλει ο κύριος Καραθανάσης θα το ρωτήσετε στον ίδιο. Εμένα, εγώ λέω το εξής, ότι αν θέλει υπογράφουμε τη συμφωνία. Έτσι, αν θέλει υπογράφουμε τη συμφωνία. Ας βγει στον κόσμο να πει γιατί διαφωνεί και δεν έρχεται να υπογράψουμε τη συμφωνία. Πιστεύω ότι αύριο θα δώσει κάποιες απαντήσεις ο κύριος Καραθανάσης. Τώρα, έχουμε πλάνο για την επόμενη μέρα? Υπάρχουν κάποιες σκέψεις και κάποιες προτάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όμως προχωρήσει κάποιες συζητήσεις και γι' αυτό είναι πρόωρο να μπω σε κάποιες έτσι αποκαλύψεις για αυτά τα σχέδια. Θέλω λίγο να οριμάσω. Ο κόσμος όμως έχει αγωνία για το Πανσεραϊκό, για το αύριο του Πανσεραϊκού. Όλοι εμείς έχουμε μεγαλώσει με την ιδέα του Πανσεραϊκού και πραγματικά ανησυχούμε.
Ανησυχείτε, και εγώ έρχομαι εδώ να διαβεβαιώσω και να πω τον κόσμο ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μια προκήρυξη, πρέπει να τηρηθεί και μια διαδικασία. Κάποιοι λένε γιατί, ότι ξέρετε, κράτησε πολύ, αργοπορήσαμε, η διαδικασία ήταν αρκετά χρονοβόρα. Αυτή είναι η διαδικασία. Υπάρχει μια ανταλλαγή επιστολών, υπάρχει μια ανταλλαγή συμφωνητικών, υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Έτσι πάει, έτσι είναι οι διαδικασίες. Από εδώ και πέρα πιστεύω ότι σύντομα, σε συντομότατο χρόνο, θα έχουμε κάποιες απαντήσεις. Και σίγουρα δεν θα αφήσουμε τον Πασεραϊκό. Θα κάνουμε ένα κάλεσμα και προς τους φιλάθλους και προς όποιον άλλον ενδιαφέρεται. Και μάλιστα μπορώ να το πω από τώρα και από την εκπομπή σας, την Τετάρτη, 8 η ώρα, στις 8 Αυγούστου, 8 η ώρα το απόγευμα, στα γραφεία του Πασεραϊκού, όποιος θέλει να έρθει, να ενημερωθεί και να μιλήσουμε και για το μέλλον και να ακούσουμε και τους φιλάθλους μας. Μπορεί να πάρει μια εταιρεία λαϊκής βάσης. Αυτό θα ήταν ευχής έργων. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει η διάθεση και το ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία να μπορούσαν να βοηθήσουν, θα ήταν ευχής έργων και να διαχειριζόταν όλο αυτό το τμήμα. Μάλιστα, έχουμε αγωνία πάνω στο Πασεραϊκό. Εσείς μας διαβεβαιώνετε ότι θα συμμετέχει στη Γάμα Εθνική ή ούτως ή άλλως. Εγώ αυτό που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι κατά μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη πιθανότητα θα συμμετέχουμε στη Γάμα Εθνική. Να μην έχουμε αγωνία επομένως. Θα έλεγα να μην έχετε αγωνία για αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Μας έχουν έρθει πάρα πολλά. Γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση που υπήρχε στη Β' Εθνική την προηγούμενη χρονιά. Καλούμαστε να την αντιμετωπίσουμε. Την αντιμετωπίσαμε από το Πάσχα και μετά. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τώρα το ποδοσφαιρικό τμήμα, τις ακαδημίες, τα τμήματα υποδομών. Είναι πάρα πολλά. Ο χρόνος πιέζει, Οι φίλαθλοι πιέζουν, όλοι πιέζουν, όλοι αγωνιούν και εμείς αγωνιούμε, δεν σας κρύβω. Και, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να μας έχετε εμπιστοσύνη. Εμείς δεν θα κάναμε κάτι, δηλαδή, δεν θέλουμε το καλό του Πασεραϊκού. Είναι δυνατόν, δηλαδή, να έρχεται κάποιος άνθρωπος να σου λέει ότι θέλω να πάρω τον Πασεραϊκό. Ο πρώτος και καλύτερος θα ήμουν εγώ. Γιατί στο όνομά μου γίνονται όλες οι δικαιοπραξίες. Έτσι. Ο κύριος Καταθανάσης λέει γαντζωμένοι στα αξιώματα οι παράγοντες. Εγώ να σας πω, δεν είμαι γαντζωμένος, ούτε δεν θεώρησα ποτέ ότι αυτό είναι κάποιο αξίωμα. Εγώ νομίζω ότι περισσότερο είναι ένα βάρος και μια υποχρέωση προς την κοινωνία. Κρατήσαμε τον Πασεραϊκό σε δύσκολες στιγμές, τον Εραστέχνη εννοώ. Έχουμε μία αύξηση, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, παιδιών, προπονητών, παραγόντων που ασχολούνται με τον Πασεραϊκό, με τον Εραστέχνη. Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί να έρθει τώρα, επειδή ήρθε το ποδοσφαιρικό τμήμα στον Πασεραϊκό, έρχεται ο κύριος Καραθάνης, ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και μέσα ούτε στην πόλη ζει, ούτε μας γνωρίζει. Η κοινωνία των Σερών μας γνωρίζουν. Πόσες φορές με έχουν δει εμένα στην τηλεόραση να κάθομαι και να αναλύω και να διαφημίζω το έργο που γίνεται τόσα χρόνια στον Εραστέχνη, εμένα προσωπικά. Γίνεται έργο και δεν το διαφημίζουμε. Τώρα λοιπόν, γιατί να είμαι γαντζωμένος εγώ, δηλαδή, αν εννοεί εμένα ή δεν ξέρω ποιον άλλον εννοεί. Και τι τον πειράζει αυτόν, δηλαδή. Αυτά είναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε τώρα. Θα μας τα απαντήσει αύριο, πιστεύω. Ας τα απαντήσει ο κύριος Καραθανάσης. Εμείς πάντως να ευχηθούμε μέσα από αυτή την πίεση, τις εμπλοκές, τις διαδικασίες κτλ. Να βγει ό,τι καλύτερο για τον Πασεραϊκό μας. Το εύχομαι κι εγώ. Ευχαριστώ. Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η ανταπόκριση των Σεραίων πολιτών στην έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία υπέρ των πυρόπληκτων. Από την 5η, δεκάδες συμπολίτες μας Σεραίων στη νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σεραίων για να αιμοδοτήσουν, να προσφέρουν ζωή και αγάπη στους συνανθρώπους μας στην Αττική, οι οποίοι νοσηλεύονται με εγκάβματα μετά τη φωνική πυρκαγιά. Κάθε προσδοκία ξεπέρασε η ανταπόκριση των Σεραίων πολιτών στην έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία υπέρ των πυρόπληκτων. Από την 5η μέχρι και σήμερα, δεκάδες συμπολίτες μας σειραίουν στη νοσοκομειακή υπηρεσία αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών για να δώσουν αίμα για τον συνάνθρωπο στην Αττική. Για τους συμπολίτες μας που νοσηλεύονται με εγκάβματα μετά τη φωνική πυρκαγιά. 100 μονάδες αίματος έχουν συλλεγεί και εστάλησαν στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας για τις ανάγκες των νοσοκομείων της Αθήνας.
Όλοι οι σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών προσφέρουν αίμα από τα αποθέματά τους. Εστάλησαν 20 μονάδες αίματος από το πρώτο ΕΠΑΛ, 20 μονάδες αίματος από το δεύτερο ΕΠΑΛ και 40 μονάδες από αίμα από το ΕΠΑΛ Σιδηροκάστρου. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Σερών, ενημερώνονται οι πολίτες, εθελοντές αιμοδότες, ότι η πιθανή μακρά νοσηλεία των εγκαυματιών θα χρειαστεί και αντίστοιχη υποστήριξη με αίμα και παράγωγα. Ενώ, όπως είναι γνωστό, το αίμα συντηρείται μόνο 35 ημέρες. Το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Σερών λειτουργεί καθημερινά σε πρωινό ωράριο από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, το απόγευμα από τις 6 έως τις 8 και τις αργίες από τις 9 έως τις 11 το πρωί. Και εδώ στην πόλη μας η προσέλευση είναι αρκετά μεγάλη, όπως και σε όλες τις πόλεις βέβαια. Να πούμε ότι εμείς είμαστε ανοιχτά 9 με 1 το πρωί και 6 με 8 το απόγευμα. Όποιος θέλει να έρθει να δώσει αίμα, ας το κάνει. Όσοι δεν μπορούν σήμερα, αύριο, μπορούν την ερχόμενη εβδομάδα, τον επόμενο μήνα, γιατί όπως είπαμε οι ανάγκες θα συνεχιστούν. Μακάρι να μην υπήρχαν οι ανάγκες αυτές, αλλά δυστυχώς υπάρχουν. Και φυσικά υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς, οι οποίοι επίσης χρειάζονται αίμα και παράγωγα αυτού. Ας πούμε σε όλους τους αιρέους, ας κάνουν την προσπάθειά τους. Όσοι δώσανε πρόσφατα και δεν έχουν συμπληρώσει το τρίμηνο, ας μην έρθουνε. Οι υπόλοιποι όμως μπορούν να τολμήσουν να έρθουν, γιατί πραγματικά οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και γενικά οι αιμοδοσίες έχουμε οργανωθεί έτσι ώστε να στέλνουμε SMS όταν έχουμε ανάγκη. Έχουμε τα τηλέφωνα όλων των αιμοδοτών. Αυτό θα σας το πούνε και οι ίδιοι που έχουν πάρει ήδη μηνύματα. Τώρα έχουμε ανάγκη από όλες τις ομάδες. Σιγά σιγά όταν καταλήξουμε σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες θα επαναληφθούν τα μηνύματα αυτά και εμείς ακόμη θα παίρνουμε τηλέφωνα. Νομίζω ότι η προσέλευση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και πιστεύω ότι είναι ένα χρέος μας, μια υποχρέωση μάλλον που έχουμε, να σταθούμε όσο μπορούμε και να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε. Οι καλύτερες προσφορές κοντά σας στο σούπερ μάρκετ Kansas της γειτονιάς σας. Μέχρι την Τετάρτη 1η Αυγούστου, νεομάτ κουτί 45 μεζούρες με 5,20. Δοδόνι μη σκληροτηρή πλήρες με 9,95 το κιλό. Γαλοπούλα βραστή το διαλεγμένο με 6,50 το κιλό. Μερέντα ενός κιλού με 4,80. Όλα τα Tena Pants 30% φθηνότερα. Αλλά και Johnson's Baby Shampoo 750 ml με 1,98. Και πολλές ακόμη προσφορές σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε εντός των καταστημάτων. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, μίλησε χθες στην τηλεόραση Επιλογές για αυτό που έχει τονιστεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Την υποψηφιότητα του Δήμου Παγκαίου για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το 2019. Ήδη μάλιστα έχει ανοιχθεί και μια ξεχωριστή σελίδα στο Facebook, στην οποία θα υπάρχουν ενημερώσεις και κοινοποίησεις σχετικά με την υποψηφιότητα του Δήμου Παγκαίου. Θα γίνει η παρουσίαση του φακέλου για την υποψηφιότητα του Δήμου Παγκαίου Ευρωπαϊκή Πόλη Πολιτισμού 2019 στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του δικτύου ACES Europe. Ο Δήμος Παγκαίου αποτελεί την πρώτη ελληνική πόλη που λαμβάνει μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για πόλεις άνω των 25.000 κατοίκων. Ο Δήμαρχος Φίλιππος Αναστασιάδης μίλησε στην τηλεόραση του Επιλογές για την σπουδαία αυτή υποψηφιότητα που μάλιστα στηρίζουν έμπρακτα η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, η Υπουργός Μακεδονίας Θράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά, δύο από τις μεγαλύτερες αθλητικές οργανώσεις της χώρας, η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Kickboxing, μεγάλοι αθλητές και παραολυμπιονίκες, καθώς και πάρα πολλά αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία που βρίσκονται στο πλευρό του Δήμου Παγκαίου. Ίσως είναι ένα αρκετό τολμηρό εγχείρημα, θα έλεγα, για μια επαρχιακή πόλη όπως είναι η Ελευθερούπολη για τον Παγκαίο. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε προετοιμάσει ιδιαίτερα καλά τον φάκελο της υποψηφιότητές μας και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε με τα αυστηρά κριτήρια που υπάρχουν την δυνατότητα να δοθεί στον Δήμο Παγκαίου ο χαρακτηρισμός της Ευρωπαϊκής Αθλητικής Πόλης για το έτος 2019. Παρά το γεγονός ότι οι υποψηφιότητες είναι αρκετές από ολόκληρη την Ευρώπη, ο κύριος Αναστασιάδης είναι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα. Είναι πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανάλογη υποψηφιότητα. Ο Δήμος Παγκαίου πρωτοπορεί σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν πολλές ευρωπαϊκές πόλεις από όλα τα κράτη της Ευρώπης.
Θεωρώ όμως ότι θα πάει καλά το εγχείρημα και θα βοηθήσουμε ιδιαίτερα την περιοχή. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο ACES Europe, μέσω του οποίου αναδεικνύονται οι ευρωπαϊκές πόλεις αθλητισμού, επιδιώκει να προωθήσει τον αθλητισμό μεταξύ όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα δε μεταξύ των μειονεκτικών ομάδων, των παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, επιδίωξη του οργανισμού αποτελεί η ενθάρρυνση της ιδιωτικής και της δημόσιας πρωτοβουλίας προς την κατεύθυνση της αύξησης της στήριξης του αθλητισμού, όχι μόνο από επαγγελματική άποψη, αλλά και ως οδό κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πέρα του ότι θα βοηθήσει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας, σίγουρα θα βοηθήσει στις αθλητικές υποδομές της περιοχής, ώστε να μπορέσουμε να τις βελτιώσουμε, να κάνουμε κάποιες καινούργιες, να ανακαινήσουμε κάποιες από τις αθλητικές υποδομές που έχουμε στον Δήμο, αλλά και πάνω απ' όλα να ενεργοποιήσουμε νέους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και γενικά οποιονδήποτε πολίτη να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Και αν μη τι άλλο, δεν είναι λίγο μια περιοχή, ένας τουριστικός προορισμός, να έχει και αυτό το brand name της αθλητικής ευρωπαϊκής πόλης. Νομίζω όλα αυτά παράλληλα με τις υποδομές τις οποίες φροντίζουμε να βελτιώνουμε χρόνο σύν το χρόνο, θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας, την οικιστική, την τουριστική ανάπτυξη και γενικότερα την ανάπτυξη του τόπου μας που το έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένονται στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου και ο Δήμαρχος Παγκαίου ευχαρίστησε όλους όσοι αγκάλιασαν αυτό το εγχείρημα. Έχουμε την συνδρομή πολλών πολιτιστικών αθλητικών συλλόγων, του Υπουργείου, του Υπουργού Αθλητισμού, του Υπουργού, της Υπουργού Μακεδονίας Θράκης, της Υπουργού Τουρισμού, γιατί αγκάλιασαν το εγχείρημα αυτό και πιστεύουν, πραγματικά πιστεύουν και οι θεσμικοί παράγοντες που προανέφερα, ότι θα βοηθήσουμε και τον Δήμο Παγκαίο και την ευρύτερη περιοχή, όπως είπατε και εσείς, αλλά και σε επίπεδο χώρας θα είναι ένα πρώτο βήμα για να καθιερώσουμε και να πατήσουμε το πόδι μας και στον αθλητικό τομέα και ως Δήμος Παγκαίου αλλά και ως χώρα. Η ζωή σας
σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Έτσι έχουν κυρίες και κύριοι τα πράγματα ως αυτή την ώρα, αγαπητοί τηλεθεατές, από όλους εμάς από την τηλεόραση Επιλογές. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλό σας μήνα.